τεμάχιο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο γεωτρύπανο που θα διενεργήσει τη γεώτρηση για την κοινοπραξία ΕΝΙΤΟΤΑΛ. Γύρω από το σημείο της γεώτρησης έχει σχηματιστεί ομπρέλα προστασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, η γεώτρηση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 75 ημερών με μέγιστο γεωτρητικό βάθος τα 4.250 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και βάθος νερού στη θέση της γεώτρησης τα 1.698 μέτρα. Ιστορική είναι η σημερινή μέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πολυαναμενόμενος κατάπλους του πλωτού γεωτρύπανου West Capella στην Κυπριακή ΑΟΣ για λογαριασμό της κοινοπραξίας ΕΝΙΤΟΤΑΛ είναι γεγονός, σηματοδοτώντας την έναρξη της εποχής του φυσικού αερίου. Η μικρή Κύπρος μπήκε ήδη στο χάρτη της ενέργειας, είναι βασικός παίχτης στο γεωστρατηγικό παιχνίδι της περιοχής και οι κάτοικοι της προσβλέπουν σε μεγάλα οικονομικά ωφέλη από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της Κυπριακής ΑΟΣ. Από σήμερα τα ξημερώματα, η πλατφόρμα η οποία θα πραγματοποιήσει η γεώτρηση εκ μέρους του ΤΑΛ στο οικόπεδο 11 βρίσκεται χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση, συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές της Δημοκρατίας. Με την άφιξη του West Capella στον στόχο Νησίφορος, δύο μάλιστα ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, άρχισαν αμέσως οι προσπάθειες εγκατάστασης και σταθεροποίησης της πλατφόρμας. Κατά την πορεία του προς το οικόπεδο 11, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων εκτός του Φυρ Λευκοσίας, μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, τουρκικό πολεμικό σκάφος που βρίσκεται στην περιοχή έκανε αναγνώριση στοιχείων του West Capella. Πρόκειται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για συνήθις πρακτική από τουρκικής πλευράς, καθώς πολεμικά πλοία από την Τουρκία πλέουν στη συγκεκριμένη περιοχή, επιχειρώντας να δείξουν παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Από το πρωί, ελικόπτερα εταιριών που βοηθούν το έργο της πλατφόρμας πηγαίνουν από το αεροδρόμιο της Λάρνακας προς την πλατφόρμα και όλα βαίνουν ομαλά. Δεν υπάρχει τίποτα το ανησυχητικό. Το μεσημέρι άρχισαν οι πτήσεις και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξοικείωση των πιλότων και των χειριστών, ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για μεταφορά ασθενών, ρήπανση, τρομοκρατική ενέργεια ή άλλες περιπτώσεις που χειρίζεται το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα. Το κέντρο θα βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με το West Capella και υπάρχει ετοιμότητα για υποστήριξη. Η Κυπριακή Δημοκρατία με Ναύτεξ και Νόταμ που εξέδωσε έχει δεσμεύσει ως απαγορευμένη περιοχή 500 μέτρα, 5 ναυτικά μίλια και 3.000 πόδια ύψος γύρω από το σημείο στο οποίο βρίσκεται το πλωτό γεωτρύπανο, στην οποία απαγορεύεται η είσοδος σε οποιαδήποτε πλωτά και εναέρια μέσα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από τις αρχές της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση παραβίασης της κόκκινης όπως αποκαλείται ζώνης από μη εξουσιοδοτημένο μέσο, υπάρχει πλοίο υποστήριξης το οποίο μπαίνει στην πορεία του για να το εκτρέψει και να του υποδείξει ότι θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Δύο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας που συμμετέχουν στην ειρηνευτική δύναμη του Λιβάνου κατέπλευσαν στο λιμάνι Λάρνακας. Από την περιοχή καθοδόν προς το Λίβανο πέρασε και ελληνικό πολεμικό πλοίο. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Τούρκοι έχουν εκδώσει παράτυπες Ναύτεξ και Νόταμ για ασκήσεις νοτιοδυτικά της Πάφου που δεν επηρεάζουν τη γεώτρηση. Πρόκειται για παράβαση κανόνων εναέριας και θαλάσσιας κυκλοφορίας χαμηλής ισχύως σε διεθνή χωρικά ύδατα, τα οποία ωστόσο βρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας και υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Τούρκοι έχουν δεσμεύσει παράτυπα μια σύνηθη περιοχή την οποία δεσμεύουν τα τελευταία δύο χρόνια νοτιοανατολικά της Πάφου για να πραγματοποιήσουν ασκήσεις. Είναι 30 ναυτικά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της πλατφόρμας και της γεώτρησης και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει παρατηρηθεί οτιδήποτε μεμπτό. Πέραν από το παράτυπο της δέσμευσης της περιοχής, η Κυπριακή Δημοκρατία προέβησε σχετικές καταγγελίες στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Ο Γενικός Διευθυντής της Total Κύπρου, Yves Grosjean, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ότι το γεωτρύπανο θα προχωρήσει αρχικά σε ορισμένες δοκιμές και ελέγχους που θα διαρκέσουν λιγότερο από μία εβδομάδα και στη συνέχεια θα αρχίσει κανονικά η γεώτρηση. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι η γεώτρηση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 75 περίπου ημερών, με μέγιστο γεωτρητικό βάθος τα 4.250 μέτρα περίπου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και βάθος νερού στη θέση της γεώτρησης τα 1.698 μέτρα. Το προσωπικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα έχει συνεχή ενημέρωση για τις εργασίες που εκτελούνται στο γεωτρύπανο West Capella και θα αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν σε συνεργασία με τους συμβούλους του Υπουργείου, καταλήγει η ανακοίνωση. Η Αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ερευνά για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Κυπριακή ΑΟΣ και αποθαρρύνει δράσεις που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Περισσότερα όμως από τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, Αποστόλη Ζουμπανιώτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αποστόλη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα, Βίβιαν. Το πιο ενδιαφέρον στην αντίδραση της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν είναι τόσο η επανάληψη της πάγιας θέσης για το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της εντός της ΑΟΣ, αλλά το γεγονός ότι το State Department είχε έτοιμη τη δήλωση ακριβώς την παραμονή της έναρξης ερευνητικής γεώτρησης της Total. Να θυμίσουμε ότι το θέμα είχε εγγραφεί από τον ίδιο τον πρόεδρο Αναστασιάδη στον αντιπρόεδρο Πεντς στις 8 Ιουνίου, ενώ οι ομογενείς στο συνέδριο της ΨΕΚΑ στο ίδιο διάστημα είχαν θέσει έντονα στο βοηθό υπουργό Τζόναθαν Κόεν, ζητώντας από τις ΗΠΑ να αντιδράσουν προληπτικά. Τότε ο κ. Κόεν είχε πει ότι οι ΗΠΑ κάνουν όλες τις αναγκαίες κινήσεις, αλλά δεν δημοσιοποιούν τις διπλωματικές τους ανταλλαγές. Η χθεσινή λοιπόν απάντηση του εκπροσώπου του State Department έχει ως εξής. Η πολιτική των ΗΠΑ για την ΑΟΣ της Κύπρου είναι μακρά. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού, όπως και όλοι οι πόροι του, θα πρέπει να κατανέμονται ακριβοδίκαια μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης. Συνεχίζουμε να αποθαρρύνουμε δράσεις που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Βίβιαν. Αποστόλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.